Αυτό υπήρχε πάντα. Δεν είναι τώρα. Αυτό υπήρχε πάντα, αλλά οκ. Okay. Η τηλεόραση είναι μια μπουτίκ φρούτων. Οπότε έχει χώρο για όλους. Βλέπουμε και μια καινούργια ομάδα αστέρων που ευδοκιμεί, που προκύπτει από τα reality. Τα περιοδικά τους βάζουμε, αλλά εγώ δεν τους ξέρω ούτε με τα ονόματά τους. Αφορούν ένα μικρό κομμάτι κόσμου που είναι συνήθως πιο πιτσιρικαρία. Άκουσες την δήλωση του Κωστόπουλου που είπε ότι ξεβλάχεψε τους Έλληνες? Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτό. Βαριέμαι πάρα πολύ. Ασχολούμουν με τον Κωστόπουλο όταν ήταν στα πάνω του. Τώρα στα κάτω του δεν ασχολούμαι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να ασχολούμαι. Ήτανε λάθος η περίοδος που απασχολούσε τότε το διαζύγιό σου στις τηλεοπτικές εκπομπές στα παράθυρα? Ήταν μια λάθος? Εντάξει, δεν είναι αυτό λάθος. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Δεν ήμουνα ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία και ούτε θα είμαι. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Σαφέστατα. Απλά μήπως εσύ θεωρείς ότι δεν το διαχειρίστηκες τότε σωστά? Όχι, όχι, το διαχειρίστηκα ίσως πάρα πολύ σωστά. Έκανα αυτό εμπάρκο, εξαφανίστηκα 3 χρόνια και ήμασταν όλοι τέλεια. Αυτοί που θεωρούσαν ότι μέσα από ένα διαζύγιο θα γίνουν διάσημοι ή θα εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμοι, τους απογοήτευσα. Λυπάμαι. Οι εκπομπές βρήκαν με κάποιον άλλον να ασχοληθούν. Δεν σου λείπει ένα σύντροφος? Καθόλου. Καθόλου. Έλα. Και δεν ξεκινάω ποτέ από τέτοια βάση. Πόσες φορές σε έχουν περάσει για σύντροφο του γιού σου? Εντάξει, πιο παλιά γινόταν σκηνικά διάφορα. Ζήλες από κοπέλες που είχε ξένες που με βλέπαν ξαφνικά μέσα στο σπίτι. Και άντε μετά τώρα να πεις ότι είναι η μαμά μου. Εγώ φυσικά, ξέρεις, καβάρωνα πάρα πολύ. Αλλά το ωραίο ήταν πριν 2 χρόνια. Στη Νέα Υόρκη πάμε στο πλαζά, στην 5η λεωφόρο. Οπότε του λέει ο μπάρμαν, του κλείνει το μάτι. Και καλά, όταν εγώ είχα ανοίξει το κινητό για να δω μηνύματα κτλ. Και τον βλέπω με την άκρη του ματιού που του κλείνει το μάτι και του λέει: αυτή είναι top. Εντάξει, έγινε το, έλα να δεις. Μετά μονολογούσε μόνος του και έλεγε: βέβαια, τέτοια τις λέτε και άντε μετά τώρα αυτή να την κουμαντάρουμε. Τι θα κάνεις με την κοπέλα, την επίσημη, τη σοβαρή, τη σχέση μια του χαρά. Γιου σου? Δεν έχει προς το παρόν, αλλά μια χαρά. Μια χαρά, γιατί δεν έχει προς το παρόν. Κάποια στιγμή θα έχει το παιδί. Αν στο γενικό πλάνο δεν ήταν πίσω η Ακρόπολη, εγώ θα νόμιζα ότι η Σοφία έχει πάει αποστολή στο Θιβέτ και κάνει συνέντευξη στην ταξιδιωτική. Λοιπόν, η Κατερίνα έχει πολύ χιούμορ και θα γελάει τώρα. Παιδί μου, όταν την είδες, πώς δεν γέλασε? Είναι τελευταία μόδα αυτό το πασούμι, αυτή η παντόφυλλα. Ή το πασούμι είναι μόνο ή όλο το άλλο που είναι κουκουλωμένο για πάντα? Εγώ, για να είμαι ειλικρινή, στην αρχή νόμιζα ότι πήγες γιατί είχε κάποια φωτογράφηση. Γιατί την ακολουθώ στο Instagram, μη γελάτε. Βλέπω ότι τώρα τελευταία είχε κάνει μια φωτογράφηση γιατί ανεβάζει ωραία post. Και νόμιζα ότι πώς φοράς μια ρόμπα, κατάλαβες, γιατί θα αλλάξει για τα ρούχα. Για να πάει στο επόμενο, για την επόμενη λήψη, ναι. Αλλά έτσι βγήκε από το σπίτι της. Αλλά το σαρκάζει και η ίδια. Ναι, παιδί μου, είναι από, από την κατηγορία των ανθρώπων που κάνουν πλάκα ακόμα και με το χιούμορ τους. Ακόμα με την ένδυσή τους. Εγώ να σου πω κάτι, μου λείψε λίγο. Σταμάτα να γελάς, ρε αγόρι μου. Άρα ντύθηκε έτσι για να κάνει πλάκα ή έτσι της αρέσει? Αυτό σαρκάζεται. Θέλει να είναι κεντρική. Καθόλου δεν έβλεπες μόνο. Δεν είναι κεντρική. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, αλλά αυτό, παιδιά, ήταν... Εγώ την άκουσα τη συνέντευξη που γελούσατε. Γελούσατε μαζί.